θερμό καλωσόρισμα σε όλους τους φίλους εκεί έξω που αγαπάτε το ποδόσφαιρο. Τα νέα είναι πολύ καλά εδώ. Ο καιρός και γενικά όλες οι συνθήκες είναι υπέροχες. Και αυτό αντανακλάται και στη διάθεση όλων. Ζούμε μια πραγματικά special ποδοσφαιρική βραδιά που ελπίζουμε να προσφέρει πολύ πλούσιο θέαμα και ιδιαίτερες συγκινήσεις. Πολύ εντυπωσιακό το γήπεδο αυτό. Αν το επισκεφθείς, σίγουρα σου μένει αξέχαστο. Το μάτς ξεκινάει. Μπίλιτς. Αλεσάνδρε Πάτο. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Μόλις που την έδιωξε. Ρομπέρτο ψάχνει τη σιρτή πάσα. Βεσίνο. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Κάνει επίδειξη τεχνικής κατάρτισης εδώ. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα προς τα μέσα. Και γίνεται ξανά δικιά του. Ωραία τρίπλα έκανε εδώ. Πρόμες. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Λουί Ίντουλα. Γιένς Τούνστρα. Λουί Ίντουλα. Αυτές οι πάσες είναι χάρμο οφθαλμού. Τέρνερ. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Κάνει ένα σουτ. Οι πιθανότητες από εκείνο το σημείο να το χάσει ήταν πολύ λίγες. Αυτός είναι ο ορισμός της τέλειας πάσας. Τα υπόλοιπα είναι τυφλοσούρτης για έναν επαγγελματία παίκτη. Καλύτερο ξεκίνημα αμφιβάλλω αν μπορούσα να κάνω. Βλέπουμε πως το μοναδικό τέρμα του αγώνα ήταν και αυτό που έκανε τη διαφορά. 1-0 το σκορ. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Βεσίνο. Τη Μαρία κατεβαίνει με χίλια από τα δεξιά. Τον άδειασε κανονικά. Προσπαθεί να απλώσει το παιχνίδι. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε μία κεφαλιά. Και χτυπούν ξανά. Δύο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Φοβερή η ψυχραιμία του υπό τόση πίεση. Επανειλημμένως έχει αποδείξει αυτός ο παίκτης πως δύσκολα αντιμετωπίζεται. Η άμυνα προσπάθησε με κάθε τρόπο να το σταματήσει, αλλά προφανώς δεν τα κατάφερε, ίσως και λόγω της δύναμης που διαθέτει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Το αποτέλεσμα τελικά το είδαμε όλοι μας. Τώρα το σκορ είναι 2-0 υπέρ τους. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ.
Η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Δίνει μια μακρινή παλιά μπροστά. Πρόμες. Θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Υποπίπτει σε φάουλ. Και απολύτως φυσιολογικά θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Γιένς Τούνστρα και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Είναι απίθανος. Μπίλιτς επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Μακρινή παλιά. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Όχι, δεν τα κατάφερε τελικά. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα. Μπίλιτς κάνει τη μακρινή παλιά. Αλεσάνδρε Πάτο. Πολύ έξυπνη η ενέργειά του. Ο Βεσίνο με την μπάλα. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Δύσκολη η φάση για την αντιπαλιά μου. Αποδεικνύουν πόσο συμπαγής ομάδα είναι σε κάθε σημείο του γηπέδου. Βεσίνο. Τι Μαρία. Τι Μαρία έχει σηκώσει το κεφάλι εκεί στα δεξιά και ψάχνει για επιλογή. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Δεν μπόρεσε να αναβρίσω στο κεφάλι και έκανε φάουλ. Ο διαιτητής, όπως φαίνεται, θέλει να του κάνει παρατηρήσεις. Πιθανότητα να τον ηρεμήσει και να του επιστήσει την προσοχή. Φάουλ σε όχι και τόσο ευνοϊκή θέση. Του πρώτου ημιχρόνου. Τι θα έλεγε για το πρώτο ημιχρόνου. Το πρώτο 40 λεπτό έβαλαν δύο γκολ σε μικρό χρονικό διάστημα και φυσικά ο αντίπαλος δεν κατάλαβε από πού ήρθε. Τώρα βέβαια δεν θα πρέπει να επαναπαυθούν, αλλά να συνεχίσουν με την ίδια δίψα το παιχνίδι. Με αυτό το 2-0. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Αυτός ο παίχτης είναι μεγάλη ψυχή. Δεν διστάζει να τα βάλει με όποιον βρει μπροστά του. Βεσίνο. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Σαν να συγκρούονται με τείχο είναι. Νάτσο Βιδάλ. Ο Ντι Μαρία με την μπάλα. Βεσίνο. Αλεσάνδρε Πάτο. Εξαπολύει ένα σούτ. Γιένς Τούνστρα. Τέρνερ. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Μπίλιτς παρεμβαίνει πολύ κέρια, τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση και τη στέλνει προς τα αριστερά. Βγάζει τη σέντρα. Καλό διώξιμο.
Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Νάι σέντρα. Κλέβει την μπάλα. Αυτογκόλ. Απίστευτο λάθος. Θα έχουν μεγάλο πρόβλημα μετά από ένα γκολ σαν αυτό. Έστω και έτσι κατάφεραν τελικά να σκοράρουν. Μπίλιτς θα δίνει όλα εκεί στο αριστερό άκρο. Σουτάρι. Λίγο ήθελε για να καταλήξει μέσα. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί στην πλάγια γραμμή. Προφανώς κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Ο Αλεσάνδρε Πάτο αντικαταστάθηκε νομίζω γιατί είχε ήδη κίτρινη. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Ευκαιρία ο Ντι Μαρία. Την έκοψε. Τη στέλνει μακριά. Γιένς Τούνστρα. Έχουν περάσει 15 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Έχω την αίσθηση ότι πάμε για παιχνίδι Grand Guignol. Τι λες εσύ? Ναι, Χρήστο, προβλέπεται συναρπαστική εξέλιξη του αγώνα και αυτό βέβαια είναι προς όφελος όλων μας όσων είμαστε εδώ σήμερα. Κατάφερε και την κράτησε. Ρομπέρτο ψάχνει τη σιρτή πάσα. Είναι ευκαιρία! Πολύ καλός ο τερματοφύλακας. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα. Έκοψε την πάσα. Να τι πρέπει να κάνουν στον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Πρέπει πια να τα παίξουν άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Η σκέψη ήταν καλή, αλλά δεν κατάφερε να βρει κάποιον τελικά. Αυτές οι παλιές πρέπει να είναι ακριβίας, αλλιώς δεν έχουν καμία τύχη. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Τελικά, ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Θα τους κοστίσει στη συνέχεια. Ρομπέρτο τρέχει σαν αφηνιασμένος. Νάτσο Βιδάλ. Θα χάσει. Η παράβαση υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή και την καταλογίζει. Θα τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Πρέπει να βιαστούν αν θέλουν να κάνουν μια τελευταία επίθεση. Ο χρόνος κυλά. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Ελάχιστος χρόνος πλέον τους χωρίζει από το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Ο χρόνος που τους απομένει είναι λίγος. Θα πρέπει να επινοήσουν κάτι καλό τώρα. Θα γεμίσει προς τον άξονα. Αυτή η αδράνεια της άμυνας θα πρέπει οπωσδήποτε να τους βαρέσει μερικά καμπανάκια. Πρέπει να σοβαρευτούν και να διορθώσουν λίγο την αμυντική τους λειτουργία.
και πίσω στον άξονα η μπάλα. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Σάλβιο. Ρόμες. Και προσπαθεί να σουτάρει. Τα πράγματα πάνε όλο και καλύτερα για αυτόν. Είναι από τα ευκολότερα που μπορεί να τύχουν σε έναν επιθετικό, αλλά και αυτά χάνονται. Κινήθηκαν πανέξυπνα και οι δύο, τόσο ο σκόρερ όσο και ο συμπαίκτης που το έβγαλε την ασίστ. Τολμώ να πω ότι το... Γεννάει λήξη. Ο διαιτητής αποφάσισε. Τα κατάφεραν. Μια υπέροχη νίκη εδώ για τους οπαδούς, για τον προπονητή. Όλοι εκστασιασμένοι με τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα σήμερα. Σίγουρα υπήρχε πάθος. Μερικά από αυτά τα μαρκαρίσματα ήταν πραγματικά καθοριστικά. Πολύ χαίρομαι που έδειξαν τόση αφοσίωση. Αυτά για απόψε. Οπότε, πολλές ευχαριστίες και στον Γιώργο Θανέλακη.